Τρίτο προγραμματικό γύρο του Champions League στη ΑΟ, Αβοκουρεστίο και η Βικτόρια Πλιζέν ήρθαν ισόπαλες 2-2 με τους Τσέχους να έχουν το πάνω χέρι στη ρεβάνς για την πρόκριση στην επόμενη φάση. Ο Κρέμτσικ έδωσε το προβάδισμα στην ομάδα του 23. Στο 37 ο Βουντέσκου ισοφάρισε για τους Ρουμάνους. Η Πλιζέν πήρε και πάλι κεφάλι στο σκορ στο 53 με τον Κόπιτς. 8 λεπτά αργότερα όμως ο Τεσέιρα πέτυχε το 2-2 που ήταν και το τελικό αποτέλεσμα. Στα Σκόπια η Βαρντάρ επικράτησε με 1-0 της Κοπεχάκης και θα ταξιδέψει στη Δανία έχοντας το προβάδισμα πρόκρισης στον επόμενο γύρο. Το μοναδικό γκολ σημειώθηκε από τον Βραζιλιάνο Τζόναθαν Μπαλοτέλι. Χρόνο συμμετοχής με τους Δανούς πήρε και ο πρώην παίκτης στο ΠΟΕΛ Πιέρο Σωτηρίου. Το πάνω χέρι για την πρόκριση έχει πλέον ο Άγιαξ μετά την ισοπαλία που απέσπασε στη Γαλλία απέναντι στη Νις. Ο Σερί ξεκλείδωσε την Ολλανδική άμυνα με τον Μπαλοτέλι να σπρώχνει απλά την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0. Οι Ολλανδοί αντέδρασαν στις αρχές του δεύτερου ημιχρόνου και ισοφάρισαν με τον Βαν Μπίκ μετά το λάθος του Καρδινάλ. Δεν τα κατάφερε ο ΠΟΕΛ στη Ρουμανία καθώς ιτήθηκε με 1-0 από τη Βιτορούλου. Το γκολ του Γκανέα ήταν αυτό που χώρισε τις δύο ομάδες. Η ήττα αυτή οδήγησε τον Μάριο Μπέιν στην πόρτα της εξόδου με τον Γιώργο Δόνη να πλησιάζει όλο ένα και περισσότερο στην κυπριακή ομάδα. Κλαμπ Ρις και Μπασάκ Σεχίρ ήρθαν ισόπαλες με τον εντυπωσιακό 3-3 με την τουρκική ομάδα να βρίσκεται κοντά στην πρόκριση. Οι Βέλγοι προηγήθηκαν με 2-0 με τα γκολ των Μπαραμβετούρε και Ντένισβιλ. Οι Τούρκοι βρήκαν τα ψυχικά αποθέματα και βρέθηκαν μπροστά στο σκορ με 3-2 στο 74. Η Μπρις κατάφερε να σοφαρίσει στο 79 σε 3-3 που ήταν και το τελικό αποτέλεσμα. Στο Κίεβο η Δυναμό απέκτησε προβάδισμα πρόκρισης, επικρατώντας τις Young Boys με 3-1. Ο Γιαρμολένκο, ο Μποκανί, ο οποίος πριν από λίγες εβδομάδες είχε έρθει στην Ελλάδα για λογαριασμό του Ολυμπιακού και ο Γιαρμάς, ήταν η σκόρερ για τους γηπεδούχους, με το Φασνάχτ να πετυχαίνει το μοναδικό τέρμα για τους Ελβετούς.